Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας και εμείς προσπαθούμε να τα σχολιάσουμε πάντοτε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλουμε να επιμείνουμε μια φορά ακόμη ότι ποτέ μας δεν διεκδικήσαμε την ευθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πάντοτε βαθιά χαραγμένο μες στην καρδιά μας πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μαθητεύουμε για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, μέσα και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με την αδερφή μας την Ελένη από την επαρχία που μας γράφει. Αγαπητοί μου φίλοι, σας χαιρετώ με αγάπη Χριστού, είμαι χριστιανή Ορθόδοξη, όμως τελευταία ακούω τις εκπομπές σας απαντήσεις και θέλω να σας ρωτήσω. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές προσευχόταν για τους Αγίους αδελφούς του, παραδείγματος χάρη Εφεσίους γάμα 14, δηλαδή μεσίτευε προς τον Πατέρα του Κυρίου μόνη σου Χριστού. Γιατί εσείς δεν δέχεστε τη μεσητεία των Αγίων και της, Μαρία, και της Παρθένου Μαρίας προς εμάς τους ανθρώπους? Άλλωστε εγώ έχω δει πολλά θαύματα στη ζωή μου μετά από προσευχές στους Αγίους και στην Παναγία. Αγαπητή αδερφή Ελένη, πράγματι αν πάμε στην Εφεσίους όπως λες εσύ και μάλιστα στο κεφάλαιο γάμα 14 ο Λόγος του Θεού λέει: «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πράγματι ηγηκετεύει, μεσητεύει, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά το πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπο». Πράγματι, όχι εδώ μόνο, αλλά πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Αγίους της Εκκλησίας, αλλά και πολλές φορές ζητάει τις προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ισχύει και μετά θάνατον, γιατί όταν ένας άνθρωπος χριστιανός, ο Απόστολος Παύλος, πεθαίνει, ομολογεί ο ίδιος και λέει ότι είναι πολύ καλύτερο να είμαι εκεί μαζί με τον Χριστό, αλλά αν χρειαστεί να μείνω εδώ για την οικοδομή τη δική σας, τότε θα παραμείνω. Όμως η μεσητεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει δώσει ο Θεός και μας έχει κάνει, όπως λέει στην επιστολή προς τον, του Αποστόλου Πέτρου στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 9, «Σεις είστε όμως γένος εκλεκτών», μιλάει για την Εκκλησία του Χριστού, «τη ζώσα επί της γης, βασίλειον ιεράτευμα», άρα βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ο δε Χριστός λέει: «Ιδού σε με δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη και σε σας δίδω πάσα εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και εισπάσαν τη δύναμη του εχθρού και κανείς δεν μπορεί να σας βλάψει». Άρα λοιπόν μας έχει δώσει βασιλική εξουσία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά και ιερατική εξουσία να προσευχόμαστε υπέρ αλλήλων και κατά αυτόν τον τρόπο να υπηρετούμε τα αδελφιά μας με την προσευχή μας. Γιατί όμως προσευχόμαστε υπέρ αλλήλων? Γιατί η εντολή του Χριστού είναι να αγαπάμε αλλήλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Δηλαδή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε.
και πώς αποδεικνύεται, θα έλεγα, ή εξασκείται αυτή η εντολή, εκτελείται πιο καλά αυτή η εντολή του Χριστού να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να προσευχόμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Μεσιτεύοντας προς τον Πατέρα Θεό εν το όνομα του Ιησού Χριστού, καθώς λέει και ο Κύριος, όσα ανετήσετε εν το όνοματί μου προς τον Πατέρα μου τον ουράνιο, θα σας το δώσει. Και μάλιστα λέει αλλού, έχετε πίστη Θεού, γι' αυτό να προσεύχεστε χωρίς να διστάζετε, γνωρίζοντας ότι όσα αιτείτε θα σας δοθούν. Άρα λοιπόν σαφώς είμεθα ο ένας μεσίτης υπέρ του άλλου, προσευχόμενοι ο ένας υπέρ του άλλου, αλλά εν ζωή. Όταν κάποιος πεθαίνει πάει σε άλλο περιβάλλον, πάει στον παράδεισο, στην παρουσία του Χριστού, και εκεί δεν έχει καμία επαφή με τους ανθρώπους. Πουθενά δεν φαίνεται ότι υπάρχει επαφή των νεκρών μετά των ζώντων, χριστιανών, αδερφών. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ έχω κι εγώ μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί λες, άλλωστε κι εγώ έχω δει πολλά θαύματα στη ζωή μου μετά από προσευχές στους Αγίους και στην Παναγία. Και θα ομολογήσω κι εγώ την εμπειρία μου, αγαπητή αδερφή Ελένη. Κι εγώ ήμουν Ορθόδοξος μέχρι τα 38 μου χρόνια. Και μάλιστα πιστός Ορθόδοξος. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, τότε δεν υπήρχε λύκειο, πήγαινα στις χριστιανικές μαθητικές ομάδες, στις λεγόμενες ΧΜΟ. Φοιτητής στις χριστιανικές φοιτητικές ενώσεις, που λεγόντουσαν ΧΒΕ. Αλλά και σε όλη μου τη ζωή προσευχόμουν στον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο, στην Παναγία, ιδιαίτερο στον Άγιο Γεώργιο, αλλά και σε όλους τους Αγίους. Είχα όμως και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μια συνήθεια που μου την είχε διδάξει η μητέρα μου. Από τα 17 μου χρόνια ως τα 37 μου χρόνια πριν πιστέψω, πήγαινα δύο φορές το χρόνο στην Τίνο, στο ναό της Παναγίας της μητέρας του Κυρίου, πιο σωστά. Εκεί πέρναγα κάτω από την εικόνα, πήγαινα με νηστεία και προσευχή, πραγματική όμως νηστεία, όχι αλαξοφαγιά, πραγματική νηστεία, δεν έτρωγα και δεν έπινα τίποτα. Και τη νύχτα είχα ολονυχτία μαζί με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία της Παναγίας βάφτισα τα 3 από τα 4 παιδιά μου. Το 4ο παιδί μου είχα αναγεννηθεί και βεβαίως δεν το βάφτισα, βαφτίστηκε. Αυτό όταν μεγάλωσε κατά το λόγο του Κυρίου, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσεται. Όμως αυτό που θέλω να ομολογήσω και σε σένα και σε όλους είναι ότι πηγαίνοντας δύο φορές το χρόνο στην Τίνο, όπως είπαμε, προσευχή, νηστεία, με ευλάβεια, κάθε φορά που ήμουνα στο πλοίο και έφευγα, πήγαινα στο κατάστρωμα, κοίταγα προς το ναό και εκεί έφερνα στην Παναγία τα αιτήματά μου. Αιτήματα σοβαρά, πνευματικά και όχι μόνο. Με τη βεβαιότητα ότι η Παναγία με ακούει. Και πράγματι, όταν πήγαινα την άλλη φορά, δηλαδή 25 Μαρτίου πήγαινα 15 Αυγούστου, ό,τι είχα ζητήσει από την Παναγία εκείνη την ημέρα, το είχα λάβει. Μάρτης μου είναι ο Θεός και η γυναίκα μου. Όλα τα είχα λάβει. Το ίδιο έκανα και 15 Αυγούστου. Πήγαινα στο κατάστρωμα, κοίταγα προς τον ναό, είχα σχεδόν καταγεγραμμένα στο μυαλό μου τα αιτήματά μου και προσευχόμουν προς την Παναγία, και όταν ξαναπήγαινα 25 Μαρτίου όλα τα είχα λάβει. Και αυτό έγινε για 20 χρόνια. Από 17 χρονών στους 37 χρονών, αγαπητή αδερφή Ελένη. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ήταν ένα βεβαιωμένο, συνεχόμενο γεγονός πίστεως. Έτσι κανείς δεν μπορούσε πια να μου αλλάξει τη γνώμη. Όμως πέρασαν τα χρόνια και όταν το 83 έγινα 38 χρονών, με ένα θαυμαστό τρόπο που δεν θα αναφερθώ τώρα, βρέθηκα στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής της Αθήνας. Εκεί όταν πρωτομπήκα είπα, αυτή είναι όλη η αιρετική. Μετά όμως όταν είδα τον αδερφό μας τον Λούι, που ήταν ο ποιμένας της εκκλησίας, να ανοίγει τη γραφή και να διαβάζει,
Γιατί εκεί στην εκκλησία δεν υπήρχαν εικόνες, δεν υπήρχαν καντήλια, δεν υπήρχαν παπάδες. Λέω, τι σώη εκκλησία είναι αυτή, δεν είναι καν εκκλησία. Όταν όμως άκουσα να διαβάζει και να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού, εκεί μ' άρεσε. Και άρχισα να πηγαίνω κάθε μέρα μόνος μου για να δω πού με κοροϊδεύουν, γιατί είδα και πολλή αγάπη, μ' αγκαλιάσανε, άνθρωποι που δεν με γνωρίζανε, με υποδεχτήκανε. Και λέω, αυτοί εδώ πέρα κάτι θέλουν από μένα, γι' αυτό δείχνουν αυτή την αγάπη, όμως δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν, εγώ τους καταλάβω. Και με αυτή τη λογική άρχισα να πηγαίνω κάθε απόγευμα στην εκκλησία. Αλλά και κάθε βράδυ όταν γύριζα σπίτι, έπαιρνα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και διάβαζα. Και με έκπληξη, αγαπητή Ελένη, διάβαζα ό,τι έλεγε το Ευαγγέλιο του Χριστού, εμείς ως Ορθόδοξοι κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Απίστευτο. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Όμως ακριβώς το αντίθετο. Και φώναζα την Άννα και την ξύπλαγα τη γυναίκα μου. Βρε Άννα, τι είναι αυτό το πράγμα? Ό,τι κάνουμε είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Όμως, τη βεβαιότητα ότι η Παναγία με ακούει και απαντάει στις προσευχές μου επί 20 χρόνια την είχα και κανείς δεν μπορούσε να την αλλάξει και μάλιστα είχα σκεφτεί ότι αυτοί με μάθανε πολλά από το Λόγο του Θεού, τώρα θα τους μάθω κι εγώ την μεσητεία της Παναγίας προς πάντα στους πιστεύοντας σε αυτήν. Θυμάμαι όμως ένα βράδυ, θα ήταν 2 η ώρα περίπου, γιατί διάβαζα πολύ. Μόλις γύριζα από την εκκλησία πήγαινα στο γραφείο μου, καθόμουν και διάβαζα τη γραφή. Τέλειωσα το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν, έφτασα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μάλιστα στο γάμο της Κανά. Και εκεί η μητέρα του Κυρίου λέει στον Ιησού, «Ίνον δεν έχουσι». Και διαβάζω, ο Ιησούς λέει, «Τι μεταξύ εμού και σου γίνε». Εκεί εγώ σκανδαλίστηκα. Λέω, πω πω, τη μητέρα του τη λέει γυναίκα. Εγώ ποτέ τη μητέρα μου δεν την έλεγα γυναίκα. Έλεγα μητέρα, μανούλα, μαμά, αλλά γυναίκα. Άρα υπάρχει λάθος εδώ. Και αν υπάρχει ένα λάθος σε αυτό το βιβλίο, τότε δεν είναι Λόγος Θεού, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι. Δεν έχει, θα έχει και άλλα λάθη. Κλείνω το βιβλίο έτσι και λέω, Θεέ μου, χάνομαι. Είναι λάθος. Δεν έχει ένα λάθος, έχει πολλά λάθη. Δεν είναι Λόγος σου. Και είχα πάθει μεγάλο σοκ. Σκανδαλισμός πλήρης. Και εκείνη τη στιγμή ο Θεός ξυπνάει την κόρη μου την Αλεξία τη μικρή, που ήταν τότε το 84 περίπου 2 χρονών, και έρχεται, με τραβάει από την πιτσάμα μου, γιατί φόραγα πιτσάμα ενώ διάβαζα, στο γραφείο μου και μου λέει, «Μαμά νελιό», δηλαδή «Μαμά νερό». Εγώ όμως δεν απαντούσα. «Θεέ μου, χάνομαι». «Μαμά», μου τράβαγε την πιτσάμα, «νελιό», «μαμά νελιό». Τώρα μιλάμε για 2 η ώρα τη νύχτα, έτσι. Σηκώνουμε, την παίρνω αγκαλιά, 2 χρόνια μωράκι ήταν. Πάω στην κουζίνα, της βάζω ένα ποτήρι νερό και καθώς εκείνη το έπινε, εγώ σκεφτόμουν, πω πω, δεν είναι Λόγος Θεού. Και εκείνη τη στιγμή, αγαπητή αδερφή Ελένη και αγαπητή μου φίλη, λέω, αλήθεια, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ο Θεός με ακούει, αισθάνομαι έναν άντρα να είναι πίσω μου, κάνει έτσι και ανοίγει το κεφάλι μου και ρίχνει μέσα ένα τσουβάλι γράμματα και το ξανακλίνει. Όπως σας το λέω, το έζησα. Και αυτά τα γράμματα πήραν μια σειρά και λέγανε, σαν να τα διάβαζα, «Είδες παιδί μου, η κόρη σου η Αλεξία σε είπε μαμά, σου ζήτησε νερό και εσύ της έδωσες γιατί την αγαπάς και γιατί ήξερες σε ποιον απευθύνεται. Εάν όμως έρθει ο Ντίνος, ο γιος ο μεγάλος, και σε πει μαμά, θα του πεις, παιδί μου, δεν είμαι η μαμά σου, είμαι ο μπαμπάς σου. Και αν ένας συναδελφός σε πει μαμά, θα του θυμώσεις. Εγώ είμαι, που είμαι Θεός, παντοδύναμος. Εάν έρθει κάποιος και με πει, Άγιε μου Νικόλαε, και μου ζητήσει, δεν τον αγαπάω, δεν θα του δώσω, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται». Εκείνη τη στιγμή, αγαπητή αδερφή Ελένη, όλα πήρανε σαν άστραψε φως. Όχι πραγματικό φως, αλλά καθάρισε το μυαλό μου. Λέω, πω πω, κάθε φορά που προσευχόμουν στην Παναγία, δεν ήξερα, και στην πραγματικότητα
προσευχόμενα στον παντοδύναμο Θεό, στο όνομα του Χριστού. Και ο Θεός μ' άκουγε και μου δίνε. Τώρα όμως ξέρω, δεν μπορώ να ξαναπροσευχηθώ στην Παναγία. Θα πηγαίνω κατευθείαν όπως μου λέει η Γραφή, στο Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και ό,τι αν ζητήσω, ο Θεός θα μου το δώσει. Καθώς λέει ο Χριστός, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Έως τώρα δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου. Τώρα αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Πω, πω τι έπαθα, χαρά, δοξολογία, ευλογία, γονάτισα, ευχαριστούσα το Θεό. Λέω αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Κατάλαβες αδερφή Ελένη, αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν προσευχόμαστε σε αδελφούς πιστούς, τον Άγιο Πέτρο, τον Άγιο Νικόλα, δεν είναι πανταχού παρόν, είναι στον Παράδεισο. Δεν είναι εδώ. Μόνο ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι πανταχού παρόν. Τριάδα ομόσιος και αχώριστος. Ένα. Άρα όταν προσευχόμαστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού στον Πατέρα μας τον ουράνιο, μας ακούει. Γιατί είναι πανταχού παρόν, είναι παντοδύναμος Θεός. Αλλά αν προσεύχηθω στον Άγιο Νικόλα, δεν με ακούει. Γιατί είναι άνθρωπος. Είναι εκεί. Ενώ εγώ είμαι εδώ. Δεν είναι πανταχού παρόν. Άρα δεν μπορεί να με σιτεύσει για μένα, δεν με ξέρει. Πότε με γνωρίσει? Μετά την Ανάσταση των νεκρών, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα βρεθούμε πρώτα ο Θεός, όλοι μας, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και τότε δεν θα είναι όπως τώρα ο Χριστός πρωτότοκος εκ των νεκρών, μόνος ανεστημένος, Υιός μου είσαι σήμερα, εγώ σήμερον σε αγάπησα, καθώς λέει ο Χριστός, και σε ανέστησα. Πρωτότοκος μου είσαι, είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Μετά όμως την αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Μεταξύ πολλών αδελφών. Άρα λοιπόν αγαπητή αδελφή Μαρία, δεν έχει νόημα να προσευχόμαστε στους Αγίους ούτε στη Μητέρα του Κυρίου. Γιατί δεν μπορεί να μας ακούσει. Δεν είναι πανταχού παρόντες οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Προσευχόμαστε στον Πατέρα μας τον ουράνιο, έτσι να προσεύγεστε. Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Αυτή είναι η διδασκαλία του Χριστού. Και μάλιστα όταν θέλετε λέει να προσεύχεστε, να εισέλθετε στο ταμείο, να εισέρχεστε στο ταμείο σας, να κλείνετε την πόρτα και εκεί πρώτον θα εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας, γιατί οι αμαρτίες είναι μέγα χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Θα ζητάτε το αίμα του Χριστού να τις καθαρίσει και τον Χριστό να τις πετάξει στα βάθη των θαλασσών. Αφού όμως προηγουμένως και ταυτόχρονα συγχωρήστε όλους τους αμαρτάνοντας εις εσάς, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συγχωρήσει ο Χριστός τις δικές σας αμαρτίες, αν εσείς δεν συγχωρήσετε τις αμαρτίες των αδελφών σας ή των άλλων ανθρώπων. Δόξα να έχει ο Θεός. Και τότε φέρτε τα αιτήματά σας προς τον παντοδύναμο Θεό και τα ακούει. Γιατί εκεί στο ταμείο σου σε περιμένει ο Πατέρας σου να σε συναντήσει. Εάν μάλιστα του ζητήσεις επί το λόγο του να σε οδηγήσει στο θρόνο της χάριτος του Θεού με παρησία, τότε θα λαμβάνεις πάντοτε έλεος και θα βρίσκεις πάντοτε από τον Πατέρα Θεό και θα βρίσκεις πάντοτε χάρη διά του Ιησού Χριστού για τον καιρό της χρείας. Και ό,τι ανετήσετε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού στον Πατέρα θα σας το χαρίζει. Αρκεί να είναι κατά το θέλημά του. Γιατί εάν αιτούμε κατά το θέλημά του, τότε μας ακούει. Και αν εξεύρουμε ότι μας ακούει, τότε εξεύρουμε ότι όσα του ζητάμε θα μας τα δώσει. Ιδιαιτέρως όμως, μια ιδιαίτερη προσευχή είναι η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου, καθώς ο Απόστολος Παύλος λέει, θα προσευχηθώ με το νου, αλλά θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη, αδυναμία, ασθένεια, πρόβλημα και αν έχω, θα το πω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού με τη λογική μου στον Πατέρα μου τον Ουράνιο, αλλά μετά θα προσευχηθώ πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Και ακούτε τι λέει, άκουσε τι λέει αδερφή Ελένη, ο Λόγος του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο και το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται τις ασθένειές μας, διαβάζω από το Ήτα κεφάλαιο 26 εδάφιο, συναντιλαμβάνεται τις αδυναμίες μας, επειδή το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν εξεύρουμε, τι και πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο υπέρ με σιτεύει,
υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Όταν δηλαδή προσευχόμαστε με γλώσσες, στην πραγματικότητα το Πνεύμα το Άγιο υπέρμεσιτεύει προς τον Πατέρα Θεό διαστεναγμών αλαλήτων που δεν τις καταλαβαίνουμε τις γλώσσες. Και τότε ο ερευνών Πατέρας Θεός τας καρδίας, επειδή εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων, κάνει πολύ καλύτερα και περισσότερα από αυτά που μπορούμε εμείς να ζητήσουμε ή να εννοήσουμε ή να καταλάβουμε. Αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Άρα αδερφή Ελένη, μεσητεία Αγίων προς εμάς δεν υφίσταται, γιατί κανένας Άγιος άνθρωπος του Θεού που είναι τώρα στον Παράδεισο δεν είναι πανταχού παρόν να είναι και στον Παράδεισο και εδώ και εκεί και με σένα και με μένα. Μόνο ο Πατέρας ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο και μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού μπορούμε να προσευχόμεθα υπερ πάντων των ζητημάτων μας. Είτε υπερ πάντων των Αγίων, πάντων των προβλημάτων μας και πάσαν την μέριμνα ημών. Έχουμε μέριμνες που ανήσυχες, αγωνίες, σκέψεις. Θα τις φέρνουμε μία-μία στον Πατέρα Θεό. Στο ταμείο μας. Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Ελέησέ με. Ιε του Θεού, ελέησέ με. Όπως είπε ο Βαρτίμεος, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Και τότε ο Θεός θα κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Τι θες να σου κάνω, να αναβλέψω. Ανάβλεψω. Αυτός είναι ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί. Άμεση απάντηση εάν πρέπει. Ή με καθυστέρηση αν έτσι πρέπει. Γιατί αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το φρόνημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, είναι ο Χριστός και ενεργεί κατά το θέλημα του Πατρός του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή αδερφή Ελένη, και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να θυμηθώ τη ζωή μου μέχρι τα 38 μου χρόνια. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ερώτησή σου. Αφού ο Αβραάμ ή το Σύριος από την Ουρ των Χαλδαίων, γιατί λέτε ότι είναι Εβραίος? Ναι, αγαπητή αδερφή Ελένη, για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να πάμε στο χρονικό Α, εκεί που το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού και λέει για τους ιούς του Σιμ, γιατί τα παιδιά του Νόε ήσαν Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, οι δε Ισραηλίτες ήσαν Σιμίτες. Και αν πάμε στο 24 εδάφιο, εξηγεί πάρα πολύ καλά το γιατί τον λέμε Εβραίο και τους Ισραηλίτες τους λέμε Εβραίους, που είναι τα σπέρματα του Αβραάμ. Εν το σπέρματι του Αβραάμ που είναι ο Χριστός θα ευλογηθούν όλοι οι φυλές της γης. Και λέει στο 24 εδάφιο, Σιμ, ο γιος του Νόε, Αρφαξάδ ο γιος του, Σαλά ο γιος του, Έβερ ο γιος του Σαλά, και εξ αυτού προέρχονται να ονομάζονται Εβραίοι. Μετά ο γιος του Έβερ είναι Φάλεχ, ο γιος του Φάλεχ Ραχάβ, ο γιος του Ραχάβ Σερούχ, ο γιος του Σερούχ Ναχόρ, ο γιος του Ναχόρ Θάρα και ο γιος του Θάρα ο Άβραμ, ο οποίος ήταν και ο Αβραάμ. Άρα λοιπόν εκ του συγγενείας του, εκ του που ήταν ο Έβερ, ονομάζονται και ο Αβραάμ και η συγγένεια του Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, ονομάστηκε Ισραήλ, ισχύς Θεού, ο Ισραήλ γέννησε τις 12 φυλές του Ισραήλ και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ, ο οποίος επληνθήθη στην Αίγυπτο, μετά ο Θεός με θαυμάσια τεράστια και μεγαλεία με τον Μωυσή το σέβγαλε από την Αίγυπτο και τους οδήγησε στη γη Χαναάν. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λέγονται Εβραίοι και Εβερ σημαίνει περιοχή εκείθεν. Από εκείνη την περιοχή, του είπε ο Θεός, έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και να το διαβάσω ακριβώς όπως το λέει, που είναι η επαγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ, είναι στη σελίδα 10. Ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γήν την οποία θέλω σε δείξει. Και πρώτον θέλω σε κάμει έθνος μέγα, δεύτερον θέλω σε ευλογήσει, τρίτον θέλω μεγαλύνει το όνομά σου, τέταρτον θέλεις είστε εις ευλογίαν, πέμπτον θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε, έκτον τους καταρωμένους θέλω καταραστεί και έβδομον θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης.
Και μάλιστα λέει, το σπέρμα σου θα ευλογηθούν πάσε φίλε της γης. Και ο Απόστολος Παύλος τους Γαλάτες λέει, δεν λέει στα σπέρματά σου, αλλά λέει είναι το σπέρμα σου και ένα είναι το σπέρμα του Αβραάμ, ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος να σε ευλογήσει αγαπητοί. Άρα λοιπόν είτε ο Σύριος, είτε ο εκτισούρ των Χαλδαίων, είτε ο Εβραίος, γιατί η καταγωγή του ήταν από τον Έβερ. Πάμε στην τρίτη σου ερώτηση. Πού είναι η Ουρ των Χαλδαίων? Ναι αγαπητοί αδερφοί, αυτό θα το δούμε πρώτα μέσα από το Λόγο του Θεού στις πράξεις, στο ζήτα κεφάλαιο. Είναι πολύ σημαντικό να το δούμε πρώτα από το Λόγο του Θεού. Πράξεις ζήτα κεφάλαιο και δύο εδάφιο. Διαβάζω. Ένα εδάφιο. Είπε δε ο αρχιερεύς το ότι ούτως έχουν στάφτα. Ο δε είπε αδελφοί, άνδρες αδελφοί και πατέρες, ο Θεός δοξεφώνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, ενώ ήτο εν τη Μεσοποταμία πριν κατοικήσει εν Χαράν. Άρα λοιπόν η Ουρ του Χαλδαίων είναι εν τη Μεσοποταμία, δηλαδή μεταξύ του Εφράτου και του Τίγρου ποταμού, Τίγρη ποταμού, είναι στα νότια της Βαβυλωνίας, της Βαβυλώνας, και είναι σήμερα, ανήκει στο Ιράκ. Από την Ουρ των Χαλδαίων λοιπόν εξήλθε με την πρόσκληση του Θεού και τον οδήγησε στη Χαράν, στη γη της Ευαγγελίας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Και όταν λέει Μεσοποταμία, σημαίνει μεταξύ του Εφράτου και του Τίγρη ποταμού, ξαναλέω. Τέταρτη ερώτηση. Δοκιμασίες και πειρασμοί. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Γιατί τις επιτρέπει ο Θεός, πώς τις αντιμετωπίζουμε και πώς τις καταλαβαίνουμε? Δηλαδή τι είναι οι δοκιμασίες και τι είναι οι πειρασμοί? Ναι αγαπητοί αδερφοί, είναι πράγματι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα ξεκινήσουμε από τις δοκιμασίες, οι οποίες προέρχονται από το Θεό. Και το λέει μάλιστα πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού στο Ιωταβήτα κεφάλαιο στους Εβραίους. Ιωταβήτα κεφάλαιο, θα διαβάσω από το 4 εδάφιο. Δεν αντιστάθητε έτοιμοι μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας και ελισμονήσατε την ηθουσία του Θεού ή της λαλή προς εσάς προς Υιούς λέγουσα. Ιε μου, μη περιφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Αυτή είναι η δοκιμασία. Μη δε αθυμείς ελεγχόμενος επ' αυτού. Γιατί? Διότι όντι να αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει, εκπαιδεύει ο πατέρας του. Εάν όμως ήσασταν χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα τότε δεν είστε Υιοί, είστε νόθοι ου και ουχοί Υιοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκας πατέρας ημών ηχών παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλουν υποταχθεί πολλό μάλλον στον πατέρα του πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι, οι πατέρες μας οι γίνοι, προς ολίγες ημέρες εκπαίδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο Θεός όμως μας παιδεύει, μας εκπαιδεύει κατά το συμφέρον ημών για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Και συνεχίζει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν η παιδεία στον άνθρωπο προέρχεται μετά πάσης βεβαιότητος, προέρχεται από τον Πατέρα Θεό, ο οποίος όπως λέει ο Λόγος του Θεού η παιδεία έρχεται, και είναι πάρα πολύ σοβαρό να το ξέρουμε ότι η παιδεία έρχεται, μάλλον η δοκιμασία, συγγνώμη, έρχεται δια την παιδεία μας, για την εκπαίδευσή μας, δια την γήν αυτού, για την καρποφορία μας και για την αγάπη αυτού, για το έλεος αυτού. Αυτό το τελευταίο για την εκπαίδευσή μου το καταλαβαίνω ότι έρχεται η δοκιμασία από το Θεό. Για την καρποφορία μου το καταλαβαίνω, για να μου δώσει καρπό πολύ, καλό και ο καρπός να μένει. Εκείνο που δεν μπορούσα να καταλάβω είναι για την αγάπη, επειδή μας αγαπάει, μας ταλαιπωρεί. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και προσευχήθηκα, και αφού ρώτησα και δεν πήρα απάντηση που να ικανοποιεί την ψυχή μου, πήγα προσευχήθηκα όπως κάνω πάντα και λέω: Κύριε, δεν καταλαβαίνω γιατί μας παιδεύεις, μας δοκιμάζεις, μας ταλαιπωρείς επειδή μας αγαπάς. Και μια μέρα θυμάμαι,
αγαπητή αδερφή Ελένη, και αξίζει τον κόπο να το πω και αυτό, με είχαν φωνάξει στην εκκλησία της Πάτρας να μιλήσω και πήγα μόνος μου, δεν ήταν η Άννα μαζί μου. Συνήθως πηγαίνω πάντα με την Άννα, εκείνη την μέρα για κάποιο λόγο δεν ήταν η Άννα μαζί μου, είχα πάει μόνος μου. Και στον δρόμο καθώς πήγαινα έσκασε το λάστιχο. Εγώ δεν έχω ιδέα να αλλάζω λάστιχα, να βάζω τη ρεσέρβα, δεν είχα γρίλο και χάθηκα μέσα κιλό, τώρα τι θα κάνω. Κύριε Θεέ μου, λέω, στο έργο σου πηγαίνω και εσύ μου σκάς το λάστιχο, επιτρέπεις να σκάσει το λάστιχο. Εκείνη τη στιγμή που τα σκεφτόμουν αυτά και προσευχόμουν, έρχεται ένα αυτοκίνητο, σταματάει δίπλα μου και βγαίνει ένας νεαρός. Και μου λέει, τι πάθατε? Του λέω, έσκασε το λάστιχό μου και δεν έχω γρίλο και δεν ξέρω και να τα αλλάξω. Α, μου λέει, μην ανησυχείτε, θα το φτιάξω εγώ. Κατεβαίνει κάτω αυτό το παιδί, ο Κύριος να τον ευλογήσει, ούτε ξέρω ποιος είναι. Εύχομαι να μην ήταν, ή ελπίζω να ήταν άγγελος Κυρίου. Κατεβαίνει κάτω, βγάζει το γρίλο του, βγάζει το λαστιχό μου, βάζει τη ρεζέρβα, χαμογελαστός. Μου λέει, τελειώσαμε. Πολύ γρήγορα. Τον κοιτάω, του λέω, τι σου χρωστάω, τι θες να σου δώσω? Χαχαχα, μου λέει, δεν θέλω χρήματα εγώ. Τον ευχαρίστησα πάρα πολύ, πήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε. Και εγώ τα είχα χαμένα. Λέω, Κύριε Θεέ μου, τι παντοδύναμος Θεός είσαι. Και ξεκινάω να πάω στην Πάτρα, με τη ρεζέρβα. Και καθώς προχώραγα και έφτασα μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, είχε γίνει μια τρομακτική καραμπόλα, είχαν σκοτωθεί 2-3 άνθρωποι και αν δεν μου είχε σκάσει το λάστιχο ο Κύριος, θα ήμουν κι εγώ σε αυτή την καραμπόλα και δεν ξέρω τι θα είχα πάθει. Και τότε είπα, αμήν Κύριε Θεέ μου, επέτρεψε στη δοκιμασία να σκάσει το λάστιχο, αλλά τη διόρθωσε στη δοκιμασία αυτή για να με φυλάξει από αυτή την καραμπόλα. Άρα λοιπόν, για την εκπαίδευσή μας έρχονται οι δοκιμασίες, για την καρποφορία μας, αλλά και γιατί μας αγαπάει ο Χριστός να μας προφυλάξει με αυτή τη δοκιμασία από κάτι πολύ πολύ χειρότερο. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητή αδερφή Ελένη. Και τώρα πάμε στους πειρασμούς. Ο πειρασμός είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γι' αυτό θέλω να πάμε στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου που το ερμηνεύει πάρα πολύ καλά. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο. Ιάκωβος, δούλος Θεού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τα 12 φυλάστας διασπασμένος χέριν. Ακούτε τώρα. Πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Να χαίρεστε όταν περιπέσετε. Ποιος τον κάνει τον πειρασμό? Ο διάβολος. Αλλά πότε? Όταν το επιτρέπει ο Θεός. Θυμηθείτε τον Ιώβ. Φοβερούς πειρασμούς επέτρεψε ο Θεός τον Ιώβ. Φοβερούς πειρασμούς. Αλλά για το καλό του. Για να καταλάβει αυτά που κανείς δεν είχε καταλάβει, γιατί ήταν ένας τέλειος άνθρωπος. Ότι είχε αυτοδικαίωση. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα που δεν ασχοληθούμε τώρα. Τον πειρασμό λοιπόν το φέρνει ο διάβολος. Αλλά λέει ο Κύριος μας κάτι που είναι πάρα πολύ καλό στο Α Κορινθίους. Να το δούμε. Ιώτα 13 εδάφιο. Είναι στη σελίδα λοιπόν Α Κορινθίους. Ιώτα 13 εδάφιο. Λέει. Πειρασμός παραδιαβόλου που επιτρέπει ο Θεός δεν σας κατέλαβε ή μη ανθρώπινος. Πιστός όμως ο Θεός, ο οποίος δεν θέλει σας αφήσει να περαστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάνει και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, πάσαν χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέστε στις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή σας έχει έργο τέλειο, γιατί τότε θα είστε τέλειοι, ολόκληροι, μειώτες εις μηδέν ελλειπείς. Και βέβαια και αν πάμε και πάλι του Ιακώβου την επιστολή στο τελευταίο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε στο 11 εδάφιο, έψιλον 11, «Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντες, καθώς ακούσατε την υπομονή του Ιώβ και είδατε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολύ εύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμον». Άρα λοιπόν έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Και όταν επιτρέπει ο Θεός πειρασμούς από το διάβολο στη ζωή μας,
Το κάνει για τη δοκιμασία της πίστεώς μας, εάν θα δείξουμε υπομονή. Και η υπομονή έχει έργο τέλειο. Ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Άρα λοιπόν τις δοκιμασίες τις φέρνει ο Θεός για την εκπαίδευσή μας, για την καρποφορία μας και γιατί μας αγαπάει. Τους πειρασμούς τους επιτρέπει ο Θεός να τους φέρει ο διάβολος για να καταλάβουμε τις ατέλειές μας, να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και ο Θεός να τις διορθώσει. Αλλά χρειαζόμαστε υπομονή και η υπομονή έχει έργο τέλειο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή αδερφή Ελένη, και για αυτή την ωραία σου ερώτηση. Και πάμε τώρα Αποκάλυψης, βιβλίο Αποκάλυψης, κάπα κεφάλαιο, μάλιστα, κάπα κεφάλαιο, 4 εδάφιο. «Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών, και κρίσεις εδόθη εις αυτούς». Σε ποιους? «Εις τας ψυχάς των πεπελεκισμένων», στην εφταετία του Αντίχριστου, «του αναποκεφαλισμένων, δια των λόγων του Θεού», οι οποίοι, ποιοι είναι αυτοί? «Δεν προσεκίνησαν τον θηρίον, ούτε προσεκίνησαν την εικόνα, και γι' αυτόν δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείραν αυτών. Και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση πρώτη. Αυτή είναι η Ανάσταση πρώτη. Εδώ τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί η Ανάσταση πρώτη για την Εκκλησία είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, όπως την περιγράφει στην Επιστολή προς Θεσσαλονική, στην πρώτη, ο Κύριος μας λέγοντας στο κεφάλαιο Δέλτα 15. «Δια τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν», βάζει και τον εαυτό του μέσα, «εις την παρουσία του Κυρίου, επειδή δεν ξέρουμε την ώρα και την ημέρα, δεν θέλουμε να προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ αδελφοί μας θα αναστηθούν πρώτοι». Αυτή είναι η Ανάσταση πρώτη για την Εκκλησία. «Και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ αδελφοί, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα». Η Ανάσταση λοιπόν η πρώτη για την Εκκλησία είναι με την αρπαγή της Εκκλησίας. Πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αφού εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων και το κατέχων. Και ποιος είναι ο κατέχων? Έχουν την απόλυτη εξουσία, απόλυτη κατοχή. Και ποιος είναι αυτός? «Εις εμέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Και το κατέχων ποιος είναι? Το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν, μέχρι να εκβληθεί ο κατέχων, η κεφαλή της Εκκλησίας, άρα η Εκκλησία, και το κατέχων που είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος μεταξύ των απολυμένων. Αυτή είναι η Ανάσταση πρώτη με τις Εκκλησίες του Ιησού Χριστού. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Εφταετίας του Αντίχριστου, όπως διαβάσαμε στο κάπα κεφάλαιο που μας είπε εσύ, αδερφή. Και μάλιστα λέει, αν πάμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το διαβάσουμε. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο 5. Θα πάω πρώτα όμως, επιτρέψτε μου να πάω πρώτα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και μετά να πάω, που το λέει καθαρά, και στο κατά Μάρκον, στο κάπα δέλτα κεφάλαιο 29 εδάφιο. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων», δηλαδή μετά, στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, που θα είναι τρομακτική η θλίψη, «ο ήλιος θελισκοτιστεί, η σελήνη δε θέλει δε στο φέγγος αυτής, οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού, και για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευθεί. Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό». Και ποιο είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό? Το ξαναδιαβάζω. «Και τότε θέλουν συθρηνεί πάσα εφυλές της γης, γιατί θα δουν το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν τον ουρανό, των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής». Και άκου τώρα. «Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και θέλουν συσυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών.
Και αν πάμε και στο κατά Μάρκον ΙΓΑ κεφάλαιο 26 εδάφιο, λέει το ίδιο πράγμα, διαβάζω από το 24. Αλλά εν εκείνες τις ημέρες μετά τη θλίψη τη μεγάλη, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες του ουρανού θέλουν συμπίπτη και οι δυνάμεις της ουρανής θέλουν σαλευτεί. Για πρώτη φορά το λέει αυτό. Και τότε θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων, όχι ότι ήρθε εν εφέρες μετά με δυνάμεως και δόξης πολλής, και τότε ο Ιησούς Χριστός θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού και συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των Θεσσάλων ανέμων από άκρου της γης ως άκρου των ουρανών. Θα επισυνάξει δηλαδή όλους τους Αγίους. Και ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι? Θα κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού τα τρία δωδεκάωρα που θα είναι στον Άδη μετά το θάνατό του προς τους νεκρούς. Και μάλιστα αυτό να το διαβάσω από μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στο κατά στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, γράφει: επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς τα τρία δωδεκάωρα, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή και να πάνε άλλοι στις αγκάλες του Αβραάμ και άλλοι στην τόπο της Βασάνου, όμως εάν και όποιοι δεχθούν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού στους νεκρούς, να μετατεθούν και να ζώσει κατά Θεόν εμπνεύματι Αγίου στον Παράδεισο. Μετάσταση των Αγίων στον Παράδεισο. Αλλά υπάρχει και, και ένα άλλο κήρυγμα που λέει στο 18 εδάφιο γάμα κεφάλαιο: επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς, αναστηθείς δε δια του πνεύματος, και προσέξτε, δια του οποίου πνεύματος πορευθείς, εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή τα οποία υπήθησαν κάποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τις ημέρες του Νοέ. Ενώ κατεσκευάζει το κυβωτό, συνολίγε του τέστην 8 ψυχέ διεσώθησαν διείδατος, το οποίο αντίτυπο το βάφτισμα σώζει και μας σήμερα. Άρα λοιπόν εκήρυξε 3 χρόνια στους ζωντανούς ο Χριστός, λέγοντας μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, και όποιοι πίστεψαν και επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού σώθηκαν. Κήρυξε 3 δωδεκάωρα στον Άδη προς τους νεκρούς, λέγοντας μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, και κήρυξε και λίγες ώρες στα πνεύματα τα εν τη φυλακή μετά την Ανάστασή του, δηλαδή σε αυτούς που ήταν πριν το Νόε. Και τώρα κηρύττει ο Ιησούς Χριστός δια της Εκκλησίας στους ζωντανούς, και ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσατε. Άρα λοιπόν η πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας είναι αυτή. Η πρώτη Ανάσταση όμως των φίλων του Χριστού, και αν θέλετε να το δούμε αυτό στο ΙΘ κεφάλαιο, που θα γίνει ο γάμος μετά την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, ο Χριστός θα βρεθεί στον ουρανό και ο Πατέρας Θεός θα κάνει το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, παρουσία στο δείπνο του γάμου των φίλων του νυμφίου, που είναι της Παλαιάς Διαθήκης και της εφταετίας του Αντίχριστου, που για αυτούς αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση της Παλαιάς Διαθήκης και της εφταετίας του Αντίχριστου, των εσφαγμένων? Η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους κατά τη διαταγή του Χριστού. Και λέει ο Λόγος του Θεού, 7 εδάφιο ΙΘ κεφάλαιο: ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή, η Εκκλησία αυτού, η γηνή αυτού ετοίμασεν τον εαυτό της. Και δόθη σε αυτή να ενδυθεί βύσινων, κατάλευκων, λαμπρών, καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι οι δίκαιες πράξεις των Αγίων. Καθώς πάντες πρέπει να σταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα έργα τα οποία έπραξε δια του σώματος αυτού. Με βάση λοιπόν το έργο νεκάστου, τον κόπο νεκάστου, θα ανταμυφθεί και θα είναι αυτά τα δικαιώματα των Αγίων στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Αλλά συνεχίζει και λέγει προς εμέ: γράψον, μακάρι και κλειμένοι στον δείπνο του γάμου του αρνίου. Όταν γίνεται ένας γάμος και παντρεύεται ο νυμφίος με την νύμφη,
Μετά κάνουν ένα τραπέζι που φωνάζουν όλους τους φίλους του νυμφίου και της νύμφης και όλοι μαζί χαίρονται και ευχαριστούν τον Θεό για τη μεγάλη αυτή ευλογία που έκανε ο Θεός στον νυμφίο και στην νύμφη. Το ίδιο γίνεται και στον ουρανό. Όταν θα γίνει ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, τότε λέει ο Λόγος του Θεού, γράψον μακάρι οι κεκλειμένοι, προσθέτω εγώ, φίλοι εις τον δείπνο του γάμου του αρνίου. Αυτοί είναι οι φίλοι του νυμφίου, οι οποίοι για μέν, για μέν την Εκκλησία η πρώτη Ανάσταση είναι πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, όταν εκβληθεί εκ μέσω ο κατέχων και το κατέχων που είναι η Εκκλησία, όπως είπαμε, για δε τους φίλους του νυμφίου, της Παλαιάς Διαθήκης και της Εφταετίας του Αντίχριστου, η πρώτη Ανάσταση είναι η επισύλλαξη των Αγίων από τους Αγγέλους, καθώς ο Χριστός στέλνει λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία Του τους Αγγέλους να επισυνάξουν τους φίλους του νυμφίου για να εκτελεστεί ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Και μετά την εκτέλεση του γάμου του Χριστού και της Εκκλησίας και το δείπνο του γάμου του Χριστού και της Εκκλησίας, παρουσία των φίλων του νυμφίου, τότε λαμβάνει χώρα η Δευτέρα Παρουσία, όπου εκεί κατεβαίνει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης για να κάνει κρίση επί της γης, συλλαμβάνει τον Αντίχριστο, συλλαμβάνει και τον Ψευδοπροφήτη και τους ρίχνει στη γέννα του πυρός και αμέσως μετά εγκαθιστά τη χιλιετή του βασιλεία κλπ. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή αδελφή Ελένη. Άρα η πρώτη Ανάσταση για την Εκκλησία είναι η αρπαγή της Εκκλησίας πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα αποκαλυφθεί μεταξύ των απολυμένων αφού εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων και το κατέχων. Και η πρώτη Ανάσταση για τους φίλους του νυμφίου, της Παλαιάς Διαθήκης και της Εφταετίας των πεπελεκισμένων στην Εφταετία του Αντίχριστου, είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Πάμε στην έκτη σου ερώτηση. Η Ανάσταση πρώτη δεν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας? Ναι, το είπαμε. Αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η Ανάσταση πρώτη για την Εκκλησία. Αρπαγή της Εκκλησίας. Και εδώ να προσέξουμε κάτι. Γιατί θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας εκ του κόσμου, αλλά θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πολλοί και κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Γιατί όταν θα φωνάξει ο Κύριος «έλθετε, τα πάντα είναι έτοιμα», «το δείπνο με ετοίμασα, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα», πολλοί θα πούν «αγρόνι γόρασα», «πέντε ζεύγη βόνα γόρασα και θέλω να τα δοκιμάσω» και «η γυναίκα είναι υφεύθυν». Αυτές είναι οι μέριμνες του αιώνος τούτου. Δηλαδή τα υπάρχοντά μας, η δουλειά μας και οι οικογενειακές μας υποχρεώσεις που οδηγούν τον άνθρωπο να μην ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Κυρίου για το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, πολλοί και κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Ουδείς εκ των πρώτων αυτών και κεκλειμένων που αρνήθηκαν να παρουσιαστούν στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, γιατί είχαν μέριμνες, υπάρχοντα εργασιακές μέριμνες και οικογενειακές υποχρεώσεις, κανείς από αυτούς δεν θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας πάντοτε. Και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας? Μένοντας κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και πρόσεξε όμως, τώρα που σε ευλογεί ο Θεός και προοδεύεις, προς τον εαυτό σου μην υπερηφανευτείς, αλλά και πρόσεξε τον πλανών την οικουμένη όλην, τον διάβολο και σατανά. Μη σε πλανήσει με ψευδοδιδασκαλίες. Εάν λοιπόν προσέξεις τον εαυτό σου και τις ψευδοδιδασκαλίες, τότε και τον εαυτό σου εσύ θα σώσεις, και φοβερό, και πάντα στους ακούοντας εσένα, εσύ θα σώσεις, διότι με την καθαρότητα των χειρών σου είναι γεγραμμένο, θα σωθεί και ο μη αθώος. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και αγαπημένοι μας αδελφοί Ελένη. Ο Θεός να μας φυλάει. Και πάμε και στην τελευταία σου ερώτηση, Ματθαίος ΚΔ 32-41. Για να πάμε, Ματθαίος ΚΔ 32-41. Από δε της οικείς μάθετε
την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζει ότι πλησιάζει ο θερισμός, η αρπαγή της Εκκλησίας. Και ποια είναι η σική? Όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη τη λέξη σική, πάντοτε μιλάει για το λαό Ισραήλ. Συνεχίζει. Ούτω και εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, δηλαδή τη σικιά, ο κλάδος να γίνεται απαλός, να εκβλαστάνει και να φέρει σίκα, τότε να πλησιάζει να φέρει σίκα, τότε πλησιάζει, κοντά είναι ο θερισμός. Δηλαδή, ο θερισμός είναι, κόβουμε τα σταφύλια, τα αμπέλια, δηλαδή η καρποφορία του χριστιανού. Όταν λοιπόν εσείς είδετε πάντα ταύτα, ξέρετε ότι το πλησίον είναι, ο Κύριος έρχεται επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι λόγοι μου όμως δεν θέλουν συμπαρέλθει, και εξηγεί. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει. Η μη άγγελη των ουρανών, ουδέ η άγγελη των ουρανών, η μη ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς εν τες ημέρες του Νοέ, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή η αρπαγή της Εκκλησίας. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν οι άνθρωποι τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν στην Κιβωτόν και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και πνίγηκαν άπαντες. Ούτω θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουν συνείστεν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν ο άνθρωπος, σύμφωνα με την παραβολή των 10 παρθένων, 5 ήσαν φρόνιμες που ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και εξήλθαν με αναμένες λαμπάδες, περιμένοντας, προσμένοντας τον νυμφίο εκ του γάμου, και 5 όμως ήσαν μωρές, δεν είχαν πάρει μαζί τους το δοχείο με το λάδι, ώστε αν σβήσει, αρχίζει και τρεμοσβήνει η λιχνία τους, να ρίξουν λάδι και ξαναπάρει φωτιά, γιατί ο Κύριος μας βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Και όταν λοιπόν ήρθε ο νυμφίος, επειδή εκεί μόνο άπασε, είδαν τις λαμπάδες τους να τρεμοσβήνουν, οι φρόνιμες έριξαν λάδι, αναζωπηρώθηκε η σωτηρία τους, οι μωρές είπαν δώσε μας και εμάς, λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε, πηγαίνετε στους πολλούντες. Και ποιοι είναι οι πολλούντες? Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν και κηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και πυρί, και σήμερον. Δεν είναι το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου εν το καιρό εκείνο, αλλά είναι εν το καιρό τούτο. Γιατί σήμερον είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερον ημέρα σωτηρίας, σήμερον αν ακούς τη φωνή του Κυρίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου ως εν το παραπικρασμό, για να εισέλθεις και εσύ πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια το περιγράφει πολύ ωραία αυτό και στο Γιώτα Ζήτα, κεφάλαιο του Ευαγγελίου προς Λουκά, και θέλω να το διαβάσουμε και αυτό. Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Λέγει λοιπόν 20 εδάφη. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού τους ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουν συνειπεί ιδού εδώ είναι ιδού εκεί. Ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλουν συνελθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ήδη. Και θέλω σας είπε ιδού εδώ είναι, εκεί μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπία παστράπτουσα, μόνο εκ της υπουρανών λάμπει, μόνο εις την υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου είναι τη ημέρα εκείνη. Πρώτον όμως πρέπει να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί, και μας εξηγεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Και ακούσατε οι Φαρισαίοι, είπαν πού Κύριε, και ο Κύριος είπε που είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν οι αιτοί. Όμως η ερώτησή σου είναι πότε αρχίζει και πότε τελειώνει μέσα από το Λόγο του Θεού η τελευταία γενεά. Για να δούμε ποια είναι η τελευταία γενεά, πρέπει να πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΖ κεφάλαιο και στο 24 εδάφιο γράφει, και ειδών ο Πιλάτος ότι ειδών ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θάρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου λέγον, αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε. Και εδώ τώρα είναι το φοβερό που είπαν οι Ισραηλίτες. Και αποκριθείς όλος ο λαός του Ισραήλ, πάσο λαός, είπε,
Το αίμα αυτό είναι εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών. Και αυτό το οποίο εξεζήτησαν, αυτό και το οποίο είναι και το οποίο έγινε, ακριβώς είναι αυτό το οποίο έγινε, καθώς, αγαπητά μου αδέλφια, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι το 70 μετά Χριστό, πραγματικά φοβερό, κατεστράφει εντελώς η Ιερουσαλήμ, εξορίστηκαν άπαντες οι Ισραηλίτες σε όλα τα έθνη, καθώς το αίμα του Χριστού ήρθε στα κεφάλια τους. Και ολοκληρώθηκε αυτή η κατάρα που αυτοί εξέλεξαν για τον εαυτό τους, όταν το αίμα αυτού ήρθε και στα τέκνα τους. Και πότε έγινε αυτό? Με το ολοκαύτωμα των Ναζί, το 1943 μέχρι το 1945. Και εκεί τελειώνει, το 1945, η κατάρα αυτή. Και από το 30 Απριλίου του 1945 αυτοκτόνησε ο Χίτλερ και αμέσως μετά οι Ισραηλίτες σιγά σιγά, λίγοι λίγοι και όλοι μαζί ακόμη πηγαίνουν, φεύγουν από πουδήποτε και αν βρίσκονται, είτε από εκεί στο ολοκαύτωμα, στη Γερμανία, αλλά και οπουδήποτε αλλού στη γη, φεύγουν και πηγαίνουν στη γη της επαγγελίας που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί, γιατί τώρα είναι ελεύθεροι από την κατάρα τους και μπαίνουμε πια στην τελευταία γενεά, όπου το 48 ο ΙΕ αναγνωρίζει τον Ισραήλ ως κράτος στη γη Ισραήλ. Αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ποια είναι η τελευταία γενεά. Στο βιβλίο του Ιωήλ διαβάζω γάμα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Διότι ειδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν εγώ ο Θεός επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ στη γη της επαγγελίας, στη γη τους, τότε θα συνάξω ακόμη όλα τα έθνη και θα καταβιβάσω αυτά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, που είναι η κοιλάδα της Κρίσεως, και εκεί θα γίνει η περίφημη μάχη του Αρμαγεδόνα, που ο Αντίχριστος θα μαζέψει τα στρατεύματά του για να εμποδίσει την Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή τους εξωγήινους, όπως θα λέει, να κατέβουν επί της γης. Αλλά οι εξωγήινοι δεν είναι εξωγήινοι, αν και είναι, είναι ο Ιησούς Χριστός με τα πάντων των Αγίων στη Δευτέρα Παρουσία. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν, και θέλω συνάξει ακόμη όλα τα έθνη, τα στρατεύματα του Αντίχριστος από όλη τη γη για να εμποδίσει τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, και θέλω καταβιβάσει αυτά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, που σημαίνει η κοιλάδα της κρίσεως του Θεού, και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου τον Ισραήλ, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διαμοιράστησαν την γη μου, τη γη της επαγγελίας, τη γη του Ισραήλ. Στο 11 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου λέει: «Συναστρίστε και έλθετε, κυκλώδεν πάντα τα έθνη, και συνάχθητε, γιατί εκεί θα καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. Ας εγερθώσει και ας αναβάσει όλα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θα καθίσω να κρίνω πάντα τα έθνη κυκλώθεν». 14. Πλήθη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θα σε σκοτάσω, οι αστέρες θα σύρουσε πίσω το φέγγος αυτής. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Ιών και εκπέμψει τη φωνή αυτού εξ Ιερουσαλήμ, και οι ουρανοί και η γη θέλουν θα σαλευθεί, συστεί. Έτσι λοιπόν, πότε είναι η τελευταία γενιά, αγαπητή αδερφή Ελένη, μέσα από το Λόγο του Θεού? Όταν τελειώνει κατάρα που ο λαός Ισραήλ επέφερε επ' αυτούς, λέγοντας το αίμα του Χριστού επάνω μας και επάνω στα κεφάλια των παιδιών μας. Στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Αυτό έγινε το 70 μετά Χριστό στα κεφάλια τους, και το ολοκαύτωμα το 43, το 40 με 45 από τη Γερμανία, τους Ναζί, όπου εκεί σκοτώθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια Ισραηλίτες. Και αμέσως μετά την καταστροφή των Ναζί και από τους Ρώσους και από τους συμμάχους, τότε απελευθερώθησαν οι Ισραηλίτες και άρχισαν να επιστρέφουν όλοι στη γη της επαγγελίας κατά το Λόγο του Κυρίου. Και το 48, επαναλαμβάνω, 14/5/48, ο ΙΕ ανεγνώρισε τον Ισραήλ ως επίσημο κράτος και τελευταία ανεγνωρίστηκε η Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για σένα, για όλα, για τις ερωτήσεις σου, αγαπητή αδερφή Ελένη. Σου ευχόμεστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, καθώς οι ερωτήσεις τελείωσαν, η ώρα μας έφτασε, τελείωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς με τη χάρη του Χριστού Θεού θέλοντος θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σε όλους σας, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας πάντοτε. Αμήν.